και όταν λειτουργούσαν και οι υπόλοιπες κλινικές COVID, αλλά και τώρα αυτή που πρόκειται να ανοίξει, θα δημιουργήσει σοβαρά οξυμένα προβλήματα στις κλινικές που θα φύγουν οι εργαζόμενοι από εκεί, γιατί είναι ήδη υποστελεχωμένες. Αν πούμε κιόλας και αυτό που άκουγα και στα ρεπορτάζ σας, ότι πρόκειται να ανοίξουν και άλλα εμβολιαστικά κέντρα, γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που πρόκειται να εμβολιαστούν, και αυτοί οι άνθρωποι που θα εμβολιάζουν δεν θα είναι καινούργιοι εργαζόμενοι που θα έχει προσλάβει το Υπουργείο, αλλά θα είναι μετακινούμενο προσωπικό, καταλαβαίνει κανένας γιατί χαρακτηρίζουμε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης τα νοσοκομεία τα μετατρέπουν σε μονοθεματικά. Εδώ 20 μήνες πλέον έχουν περάσει. Εμπειρία υπάρχει, γνώση υπάρχει, υπήρχε πρόνοια η πρόβλεψη ότι θα γινόταν και τέταρτο και πέμπτο κύμα, και εν τούτης η κυβέρνηση προσωπικό έχει φέρει ελάχιστο συμβασιούχους και την ίδια ώρα έχει βγάλει σε αναστολή με ευθύνη δική της 6.000 εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, 400 μόνο στην Κρήτη, 130 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Συνταξιοδοτούνται αυτό το διάστημα σε ένα χρόνο μέσα, έχουν συνταξιοδοτηθεί 60 εργαζόμενοι. Και έρχεται και λέει η κυβέρνηση ότι δεν τρέχει κάστανο. Τρέχει και παρατρέχει. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς και οι ασθενείς μας, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα συγχωνευμένες κλινικές με απαράδεκτο τρόπο. Όταν ο ίδιος νοσηλευτής που βλέπει παιδιά ασθενείς COVID είναι υποχρεωμένος, εφόσον τελειώσει η νοσηλεία του, να πάει να κάνει την νοσηλεία σε άλλους ασθενείς, καταλαβαίνει κανένας το τι που βρισκόμαστε και τι κινδύνους γενικότερα η μετατροπή των νοσοκομείων σε μονοθεματικά δημιουργεί για την κοινωνία μας και για τους ασθενείς που έχουν την ανάγκη τα νοσοκομεία. Μου δώσατε και την απάντηση, γιατί σαφέστατα όλα αυτά τα οποία λέτε, ευτυχώς για εσάς και για εμάς που τα ακούμε, δεν τα λέτε πρώτη φορά. Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα η υποστελέχωση των κλινικών, αλλά λέτε ότι αναμένεται να ανοίξει δεύτερη κλινική COVID στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατί το αρχικό ερώτημα ήταν αν άνοιξε ή αν ετοιμάζεται να άνοιξει. Ήδη οι υπηρεσίες ψάχνουν από τα τμήματα να μετακινήσουν προσωπικό και καταλαβαίνετε τώρα, υπάρχει και δυσκολία ακόμα και στο πρακτικό κομμάτι. Όταν οι βάρδιες, όταν οι εφημερίες δεν βγαίνουν τώρα, πώς θα βγουν μετά από ένα άνοιγμα δεύτερης κλινικής. Δεν βγαίνανε και τους προηγούμενους 20 μήνες. Και σε εσάς και στο Βενιζέλιο και στους υπόλοιπους, όπως είπατε. Αλλά έχουμε φτάσει στα όρια μας, κυρία Δουγεράκη. Έχουμε να πάρουμε άδεια εδώ και χρόνια και μήνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται γιατί πλέον έχουμε εξαντλήσει τα όρια μας. Τα εμβολιαστικά κέντρα τα λειτουργούν γιατροί όχι ειδικοτήτων που θα πρέπει να υπάρχουν. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι των 3 μηνών, των 2 μηνών που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Και δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Φταίει η κυβέρνηση που ενώ θα έπρεπε να τους πάρει εδώ και 20 μήνες, τους έχει, αν θέλετε, επιξήρου κρεμάμενου, τους έχει με την ομοιρία. Όχι μόνο δεν μονιμοποιεί, όχι μόνο δεν μπαίνει αυτούς που περιμένουν στις λίστες των επικουρικών εδώ και τώρα. Όχι μόνο δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα, που θα έπρεπε, αν θέλετε, να αποσυμφορήσει και λίγο τα νοσοκομεία για να μπορέσουν να προχωρήσουν και οι λίστες αναμονής που τόσο κόπτονται το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Και βεβαίως να μην ακούμε τα προκλητικά λόγια κυβερνητικών στελεχών, ότι τελικά αναρωτιόταν και ο Πρωθυπουργός αν αυτοί που είναι εκτός μονάδας και είναι διασωληνωμένοι υπάρχει θνητότητα ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει τα πάντα όλα, έχουμε δει τα πάντα όλα και δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα. Δώστε μου, σας παρακαλώ, την πρακτική απάντηση. Θα ανοίξει σε γνωστό χώρο ή θα πάμε σε συγχωνεύσεις κλινικών? Θα ανοίξει σε γνωστό χώρο από ό,τι γνωρίζω, και την ίδια ώρα οι ήδη συγχωνευμένες κλινικές, δυστυχώς η κοινωνία του Ηρακλείου θα συνεχίσει να βλέπει συγχωνευμένες κλινικές, κάτι που στον 21ο αιώνα ούτε, αν θέλετε, να μην πω που συμβαίνει. Να μην το πείτε. Πλέον, ας πούμε, και μιλάω έτσι, γιατί η οργή και αγανάκτηση όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των ανθρώπων που νοσηλεύουν ανθρώπους. Ναι, κύριε Βρυσάλη, τα έχουμε πει όλα αυτά. Να μην τα ξαναλέμε στον κόσμο. Και χειρουργία θα πάνε πίσω. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να λένε, όπως και να το λένε, το έγγραφο της ΓΚΑΚ έφτασε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες υγείας της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα μεταξύ μας κολοκυθόπιτες. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρυσάλη. Και εγώ καλή σας μέρα, κύριε Βρυσάλη. Καλή σας ημέρα. Και η οργή και πρέπει.
πρέπει να γίνει πάλι και αγώνας όλου του κόσμου για να έχει σύστημα υγείας τέτοιο που να καλύπτει τις ανάγκες του. Καλή σας ημέρα. Εμείς πληρώνουμε. Κατάσταση θα εμπορευματοποιηθεί και θα ιδιωτικοποιηθεί. Μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές μας, ο καθένας από εμάς και μέσα από τη φορολογία, γι' αυτό πληρώνει, γιατί θέλουμε να έχουμε και ένα σύστημα υγείας στον οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκπτώσεις γίνονται. Εδώ κάνουμε εκπτώσεις στην ηθική μας, στην αξιοπρέπειά μας, στον πολιτισμό μας, στην ανθρωπιά μας. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις εκεί. Θα βάλουμε ένα όριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.